Έχουμε μαζί μας, όπως βλέπετε, τη Μαρία την Κομινάκα, βουλευτή Λέσβου του ΚΚΕ, να σας πει ορισμένα πράγματα και από την περιοδία που έκανε προχτές και από όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα και εδώ, όσο αφορά το μεταναστευτικό, και θα είμαστε μετά στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήματα έχετε. Να δώσουμε το λόγο στη Μαρία. Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Δίνουμε την συνέντευξη αυτή με αφορμή, αν θέλετε, και τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες μέρες στη Λέσβο, που αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά αυτό που νομίζω για τον ντόπιο πληθυσμό είναι γνωστό, ότι η κατάσταση του νησί παραμένει εκρηκτική. Η θέση του ΚΚΕ ταυτίζεται με τη λαϊκή απέτηση ότι πρέπει εδώ και τώρα να υπάρξει μαζικός απεγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών από το νησί, όπως βέβαια και από τα άλλα νησιά του Αιγαίου. Ζητάμε να κλείσει το hot spot της Μόριας και να μην ανοίξει κανένα άλλο στρατόπεδο συγκέντρωση φυλακή, ούτε στο Μανταμάδο, ούτε στην Άντισα, ούτε οπουδήποτε αλλού θα ακουστεί με τη γνωστή μέθοδο που ακούγονται διάφορες τοποθεσίες το τελευταίο διάστημα. Πρέπει άμεσα να μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης βέβαια, όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες, και από εκεί γρήγορα να εξετάζουν τα αιτήματά τους και να μεταφέρονται στις χώρες προορισμού τους. Επισημαίνουμε τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, να παίξει το ρόλο που πρέπει και να προχωρήσει στο μαζικό απεγκλωβισμό, ρίχνει παραπάνω λάδι στη φωτιά. Συνεχίζει τον εμπεγμό σε βάρος των κατοίκων, αγνοώντας τα αιτήματα που προβάλλουν όλο το, και με τις μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος, αλλά και με την ένταση της καταστολής σε βάρος των ξεριζωμένων, πυροδοτεί συνεχώς πιο εκρηκτικές καταστάσεις. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη και για την ανοχή που δείχνει στη δράση ακροδεξιών ομάδων που απειλούν κατοίκους και πρόσφυγες. Πρέπει τώρα από κάθε πλευρά να υπάρξει απερίφραστη καταδίκη αυτών των ομάδων με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Η κυβέρνηση με την αδιαλαξία και την προπαγάνδα της επιδιώκει ουσιαστικά να επιβάλλει, να φέρει σαν όριμο καρπό τα κλειστά κέντρα φυλακές στο νησί. Ο λαός της Λέσβου δεν πρέπει να συμβιβαστεί με τη δημιουργία των κλειστών στρατοπέδων συγκέντρωσης, γιατί και εδώ πρόκειται για υλοποίηση της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που καταδικάζει με αυτόν τον τρόπο τα νησιά να γίνουν τελικά ο χώρος του μαζικού εγκλωβισμού. Αυτή στην πραγματικότητα ήταν και η επιδίωξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε τις επανειλημμένες δηλώσεις του τότε Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής του 2016 του κ. Μουζάλα για τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Ήταν ανάλογες οι επιδιώξεις τους, τις οποίες βέβαια δεν πρόλαβε να υλοποιήσει και έρχονται σήμερα να υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και άλλοι βέβαια, ότι τα κλειστά κέντρα ή οι πλωτοί φράχτες θα μειώσουν τις προσφυγικές ροές, είναι απαράδεκτα, απάνθρωπα και καμία σχέση βέβαια δεν έχουν με την πραγματικότητα. Το μόνο που θα πετύχουν είναι να αυξηθούν οι πνιγμοί και η ταρίφα των δουλεμπόρων που θα ψάχνουν νέους διόδους για να διασχίσουν το Αιγαίο. Δεν μπορούν οι μέθοδοι αυτοί να ανακόψουν τα ρεύματα των ξεριζωμένων από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που αναγκάζουν αυτούς τους ανθρώπους να αφήσουν τα σπίτια τους και να βάλουν τα παιδιά τους μέσα σε φουσκωτές βάρκες, που σίγουρα οι συνθήκες που θα βρίσκουν στην Ελλάδα ή στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά γι' αυτό. Σχετικά με το θέμα των επαναπροωθήσεων, που προσπαθεί να καλλιεργηθεί και να θεωρηθεί ως λύση στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, με βάση και τα επίσημα στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων που βρίσκονται στα νησιά προέρχονται από χώρες όπου εξελίσσονται πολεμικές σειράξεις και επεμβάσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή βέβαια και των ελληνικών κυβερνήσεων. Με ποιο σκεπτικό λοιπόν και με ποιο δικαίωμα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να γυρίσουν πίσω και όχι να προωθηθούν στις χώρες που πραγματικά επιθυμούν να φτάσουν?
Οι κορώνες της κυβέρνησης περί ελέγχου δήθεν της δράσης των ΜΚΟ είναι πραγματικά εμπεγμός. Ξέρουν πολύ καλά ότι οι οργανώσεις αυτές λειτουργούν με βάση τους κανόνες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις οποίες συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και άλλα κόμματα βέβαια. Οι οργανώσεις αυτές έχουν φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να ελεγχθούν στην ουσία και βέβαια έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί παρέδωσαν όλη τη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η θέση του ΚΚΕ ήταν από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρη και τώρα γίνεται πολύ περισσότερο επιβεβαιώνεται η ορθότητα της θέσης αυτής, ότι δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή και χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Έχουμε επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι οι δομές αυτές, η όποια φιλοξενία, η όποια αναγκαία φροντίδα προς τους πρόσφυγες και μετανάστες πρέπει να δίνεται με την ευθύνη του κράτους από κρατικές δομές, με μόνιμο προσωπικό και όχι βέβαια μέσω αυτών των οργανώσεων. Απέναντι στα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας, όπως βέβαια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα, ότι είναι δεδομένη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν έχουμε διαφορετική επιλογή στα νησιά από το να δημιουργούμε και να ανεχόμαστε την ύπαρξη των hot spot, απαντάμε ότι αυτή είναι δεδομένη γιατί σε αυτή συμφώνησαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενο και το κοινό και άλλα κόμματα συμφώνησαν με την υπογραφή τους στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με την υπογραφή τους προηγούμενο στους κανονισμούς του Δουβλίνου και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργεί τις συνθήκες του εγκλωβισμού. Η θέση του ΚΚΕ είναι ότι εδώ και τώρα πρέπει η κυβέρνηση να αποσύρει τη στήριξη και τις υπογραφές της τόσο από την αντιδραστική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, όσο και από τους κανονισμούς του Δουβλίνου, ώστε και με αυτόν τον τρόπο να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν και να δεχτεί και εκείνη τους αιτούντες άσυλους στο έδαφος της. Καλούμε για ακόμα μια φορά και από αυτό το βήμα το λαό της Λέσβου να μην δείξει καμιά ανοχή στη δράση ακροδεξιών ομάδων που θέλουν να στρέψουν την αντίδραση των κατοίκων ενάντια στα θύματα και όχι στους θύτες. Θέλουν να αφήσουν στο απειρόβλητο αυτούς που ευθύνονται για τον εγκλωβισμό, αλλά και για τον ξεριζωμό όλων αυτών των ανθρώπων. Το ΚΚΕ με τη δράση του, με την παρέμβασή του, τόσο στο κίνημα και μέσα στη Βουλή, μάχεται και στηρίζει το δίκαιο λαϊκό αίτημα του άμεσου απεγκλωβισμού όλων των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου και από τη χώρα μας. Θέλουμε να δυναμώσει η διεκδίκηση για να κλείσουν όλα τα hot spot στα νησιά και να μην ανοίξουν νέα, ούτε κλειστά ούτε ανοιχτά. Να μεταφερθούν άμεσα όλοι οι αιτούντες άσυλο στην υπηρετική χώρα σε δημόσιους ανοιχτούς και αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας και στη συνέχεια με γρήγορες διαδικασίες στις χώρες προορισμού τους. Να αποζημιωθούν στο 100% όλοι οι κάτοικοι που έχουν υποστεί ζημιές στις συνέπειες του μαζικού απεγκλωβισμού, αποζημιώσεις που απαράδεκτα καθυστερούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να απορροφηθούν όλοι οι εργαζόμενοι του hot spot ως μόνιμο προσωπικό σε κρατικές δομές, δήμους και περιφέρειες με βάση τον τόπο κατοικίου τους και βέβαια με βάση και τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν για στελέχωση όλων των υπηρεσιών. Αυτή είναι η πρόταση που συμφέρει και τους κατοίκους των νησιών και τους πρόσφυγες και μετανάστες. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε και το λεσβιακό λαό να συνεχίσει τη διεκδίκησή του. Ταυτόχρονα βέβαια θεωρούμε σημαντικό και επισημαίνουμε ότι πρέπει να δυναμώσει και η πάλη ενάντια σε αυτούς που προκαλούν τους πρόσφυγες και τα αυξημένα προσφυγικά ρεύματα, που βέβαια με αυτά που όλα δείχνουν και τις εξελίξεις στην περιοχή μας, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αυξηθούν. Πρέπει να δυναμώσει η πάλη κατά της συνεχιζόμενης εμπλοκής της χώρας μας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς, κατά της επικίνδυνης συμφωνίας για την επέκταση των ατοικών βάσεων που επικυρώθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή
Και βέβαια έχει προετοιμαστεί η συμφωνία αυτή από την προηγούμενη κυβέρνηση. Κατά της αποστολής της στοιχείας των πυράβλων πάτριων στη Σαουδική Αραβία κατά του Ιράν και των άλλων σχεδιασμών που έχει ανακοινώσει κατά διαστήματα η κυβέρνηση για ενίσχυση και στρατιωτικές αποστολές εκτός των συνόρων. Λέμε ξεκάθαρα ότι αυτή η πολιτική εκθέτει τη χώρα σε μεγάλους κινδύνους και διευκολύνει τους σχεδιασμούς που στρέφονται κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά και την προώθηση της συνεκμετάλλευσης και των απαράδεκτων συμβιβασμών στο Αιγαίο. Απέναντι στους σχεδιασμούς αυτούς δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή από τους εργαζόμενους, από το λαϊκό κίνημα, από τους νέους ανθρώπους. Πρέπει να δυναμώσει την διεκδίκησή τους αυτή την κατεύθυνση και βέβαια να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια από τις συνέπειες αυτής της πολιτικής που τη βιώνει στο πετσί του, για να μην δίνει συγχωροχάρτια σε καμία κυβέρνηση, να στρέφει πραγματικά την αγανάκτησή του απέναντι σε αυτούς που ευθύνονται για τα όσα σήμερα βιώνει, για τα όσα σήμερα μαυρίζουν την καθημερινότητά του, και όχι βέβαια να ανέχεται να στρέφεται η οργή του κόσμου απέναντι σε ανθρώπους κατατρεγμένους στα θύματα πραγματικά αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ.